Τον αρχιεπίσκοπο, τον αρχιεπίσκοπο. Τι κάνετε, καλά είστε. Αδερφή φιλοθέ. Ευχή σας. Είστε καλά, πώς είστε. Ευχαριστώ. Καριώτε. Καριώτε. Λάτε κοντά. Είναι άρρωστη. Είστε καλά, είστε καλά. Και οι άλλοι. Οι αδερφοί της. Τι κάνετε. Στημάμαι από την άλλη φορά, από την εθρόνησή σας. Αν το είχαμε τώρα. Σκύρι πριν από τις φαγές. Έχουν λοιπόν αποτυπωθεί μετά από την φωτιά, σημάδια και από τα πέλματα, τα ματωμένα των παιδιών, αλλά και σημάδια από τη φωτιά και από τα αίματα των χριστιανών. Εδώ σφαγιάστηκαν περίπου 3.000 άνθρωποι. Και ο Ινάος το ολόκληρο, ναι. 1822, τις ημέρες του Πάσχα, ενώ ραφείας λειτουργίας. Ο ιερέας είναι ένας σφαγιάστης λειτουργών και ο άλλος ο ιεροκήρυκας ανεσχολοπίστης στο κοντάρι της Αναστασίας. Οι μητέρες που με τα μικρά παιδιά πήγαν σε μια στεγνή φουντάνα που είναι πίσω για να κρυφτούν, από τις φωνές και τα κλάματα των παιδιών έγιναν αντιληπτές και οι Οθωμανοί έβαλαν έφλεκτο υλικό, πάνω σε έφλεκτο υλικό φωτιά, στουβιά δηλαδή τα φωτιά, τα έριξαν μέσα και κάηκαν ζωντάνια. Από τείχο κρανίου. Κρανίου από τείχο. Και έτσι είναι και εδώ και σώμα. Και εδώ σώμα, εδώ πόλου. Όλο προς τα υγεία. Εδώ είναι οι εξώφυρες της μονής, οι οποίες είναι διάτρεπες από τα όπλα. Είναι από τότε, τι είναι αυτό. Ναι, αυτό το κομμάτι. Απλώς έχει, ναι, υπήρει εξώπορα. Αυτό που βέβαια υπηρετεί και μετά είναι να συγκρατηθεί ο κόσμος. Από το μέγεθος των κρανίων φαίνεται ότι και μικρά παιδιά, ναι. 3.000 σχέσεις. Στην καταστροφή της Ήλιο. Ήταν Απρίλιο του 1822. Τα κρανία πολλά τα έχουν καταστροφεί. Τα έχουν και στην Μητρόπολη. Έχουν καλά. Αυτά περισυνελέγησαν μετά, όταν, μετά την Επανάσταση. Σκορπισμένα βρέθηκαν γύρω-γύρω στο μοναστήρι, σε όλο το μοναστήρι. Ο Φατούρος, ναι, ήταν από το Ισλανό χωριό και με λίγους άνδρες είχαν σταθεί δίπλα στο ντυρ, στο πόρτα και τι έκαναν οι Τούρκοι, έκαναν ένα ρήγμα στον χειροματικό χώρο της μονής, έμπαιναν μέσα όσους μπορούσε ο Φατούρος και ο Μονογιός, τους απέκρουσαν, έκαναν γενική επίθεση και μπήκαν. Το άλλο τι είναι. Το άλλο είναι μελομακάρονο. Τι κάνει.
Με το μεραστή, με τον Άγιο Σύμβολο. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Ξέρει ο καλύτερος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αν μηδαμωτό, όχι, δεν πήραμε μηδαμωτό, πήραμε μακάρο. Θα συνεχίσουμε τα μετά. Να φύγουμε, θα βρούμε ευκαιρία. Είναι πλήρα. Να είστε καλά. Ναι, πατέρα αυτά. Ο πατέρας θα δώσει. Εσείς δεν θα πάρετε. Πώς είναι ο σχήνος, με το πέρασμα είμαστε. Από αυτό το δέντρο βγαίνει μας. Λοιπόν, ευλογείτε. Καλώς σας βρήκαμε. Επί του μακαριώτα. Υγεία όλα σας. Να είστε καλά. Ξεκινάει από τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο γίνεται το κέντρο των σκήνων και εν συνεχεία γίνεται η επεξεργασία. Μέχρι τέλος του χρόνου κάνουν επεξεργασία. Είναι πολύ μήνυμα. Σχεδόν όλο το χρόνο. Το καλοκαίρι. Σχεδόν όλο το χρόνο θέλει διαδικασία. Μέχρι τον επόμενο Μάιο Ιούνιο. Όχι, είναι με αμύδαλη. Όχι. Προσπαθεί να ισορροπήσει. Υπάρχει από κοντά σκηνό. Κατά την περίοδο της ανοίξεως καθαρίζουν το χώρο κάτω και κεντούν με ένα ειδικό έτσι εγχειρίδιο, με ένα ξεφίδιο, εγκάρσια τον κορμό. Αρχίζει ο κορμός να στάζει και όταν στερεοποιηθεί πέφτει κάτω. Και στη συνέχεια με τα χέρια το συλλέγουν, αφού έχουν βάλει και τα δίχτυα όπως τα λένε, και αρχίζει μια πολύμηνη επεξεργασία για να γίνει ο καθαρισμός από τις πέτρες, από το χώμα, από τα φύλλα και να πάρει την τελική μορφή όπως την είδατε μέσα στο... Εν τω μεταξύ πληγές από το δέντρο κλείνουν πάλι. Ναι, βέβαια. Και βγάζουν πιο πάνω μετά. Μπορεί και στο ίδιο σημείο. Αυτό γίνεται. Είναι από τα συστατικά και του Αγίου Μύρου. Amen.
η χάρις του Τριαδικού Θεού και η πρεσβεία του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, στη μνήμη του οποίου τιμάται ο ιερός τούτος ναός, ευλογεί την ενορία μας, ώστε σήμερα να έχουμε εν μέσω ημών την μακαριότητά σας. Σε αυτόν τον ιερό ναό, που αν ανατρέξει κανείς στην ιστορία του, θα βρει ότι επρόκειτο καταρχήν για παρεκκλήσιο γενουάτικης επάβλεως της περίοδου της γενουατοκρατίας στην Χίο, ο οποίος μετά την αποχώρηση των γενουατών μετετράπησε ορθόδοξο ναό, μονόκλητο καταρχήν αφιερωμένο στον Ευαγγελιστή Μάρκο. Στους χρόνους των ορλοφικών, στο χώρο αυτό συναντούμε δίκλητο ναό, με το ένα κλήτος αφιερωμένο στον Άγιο Κωνσταντίνο, ενδεχομένως ως προστάτη Άγιο των ανθρώπων που έφτασαν στον τόπο μας. Ο ναός αυτός καταστράφηκε κατά την περίοδο της Μεγάλης Σφαγής του 1822, όταν οι κατακτητές εμόλυναν ακόμα και τον χώρο του Ιερού Θυσιαστηρίου. Μετά τον επαναστατικό αγώνα, οι ευσεβείς κάτοικοι της ενορίας απεφάσισαν την ανέγερση τρίκλητου ναού με το άλλο κλήτος αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, με δεδομένη την ενασχόληση σχεδόν όλων των ενορητών με την εμπορική ναυτιλία. Τα εγγένεια του ναού έγιναν στις 30 Σεπτεμβρίου 1845 από τον τότε Μητροπολίτη Χίου και μετέπειτα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρίας Σοφρόνιου. Το 1881, με τον Μεγάλο Σεισμό, ο ναός υπέστη σημαντικές καταστροφές και επισκευάστηκε και τα εγγένειά του έγιναν στις 25 Απριλίου του 1889. Από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα, η ευλάβεια όλων αυτών των ανθρώπων και των προπατώρων τους μετέτρεψαν το ναό αυτό σε μια έκφραση της μεγαλοπρέπειας της δόξης του Θεού, σε ένα παλάτι του ουρανού, όπως εύστοχα πριν από λίγα δευτερόλεπτα μου είπε ο Αρχιδιάκονός σας. Σε αυτόν τον ναό μακαριότατε, που το θέλημα του Θεού ήταν ο επίσκοπος που εσείς εστήλατε στη Χίο να γίνει χριστιανός, να κοινωνήσει για πρώτη φορά, να εξομολογηθεί για πρώτη φορά, να χειροτονηθεί στους πρώτους βαθμούς της ιεροσύνης, σε αυτόν τον ναό που όταν θα έρθει το θέλημα του Θεού επιθυμούμε και να ενταφιαστούμε, σας υποδεχόμεθα και σας ζητούμε να προσευχηθείτε στον Θεό για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αποτελούν ό,τι ωραιότερο διαθέτει η ενορία μας. Ψυχές καθαρές, γεμάτες από αγάπη για τον προστάτη μας Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο. Μακαριότατε, μπορείτε πνευματικά να τους ποιμένετε με αυτήν την ράβδο, την οποία εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και όλων των ενορητών ως ενορίτης σας δωρίζομαι. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Χίου και αγαπητέ Χριστό αδελφέ, κύριε Μάρκη, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που έτσι οικονόμησε τα πράγματα σήμερα να βρίσκομαι εδώ προσκυνητής αυτού του ωραίου μοναστηριού που η ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιών, αλλά οι μαρτυρίες ζωντανές στην πορεία της ιστορίας μέχρι την εποχή μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση την ημιτική και σε μένα και στη συνοδεία το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Τιβών και Λεβαδίας και διάδοχο μου στην Μητρόπολη αυτή κύριο Γεώργιο και τους άλλους κληρικούς. Ευχαριστούμε λοιπόν για την πρόσκληση αυτή και την ευκαιρία που μας δίνεται να ζήσουμε συγκινητικές στιγμές σε αυτήν εδώ
σε αυτό μας εδώ το προσκύνημα. Από το πρωί, από την ώρα που φτάσαμε, τα προσκυνήματα που κάναμε μας έχουν βαθύτατα συγκινήσει. Εκεί στον Άγιο Μινά σκέφτηκα ότι ο ποιητής μας, ο Εθνικός, θα είχε αυτή την εικόνα όταν γράφει από τον Ελλήνων τα κόκαλα είναι βγαλμένη η ελευθερία. Ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνει την ευκαιρία αυτή να είμαι μαζί σας αυτές τις επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις και θρησκευτικές και εθνικές. Βέβαια, κατά το χρονικό διάστημα της συνεργασίας μας, αφού ο Θεός έτσι οικονόμησε τα πράγματα, να είσαι στενός μου συνεργάτης σε επιτριετία στη διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος, μου έδωσε τη δυνατότητα να διαγνώσω τα τάλαντα και τα χαρίσματα με τα οποία σε κόσμησε ο Θεός. Γι' αυτό όταν απεδίμησε ο κυρός Μητροπολίτης Διονύσιος και αγαπητός στο αδελφός, τα βλέμματα τα δικά μου, αλλά και των Αγίων Ιερασμών της Εκκλησίας, εστάθησαν προς το πρόσωπο σου. Και έκτοτε είσαι όχι μόνο το γέννημα και θέμα αυτού του νησιού, αλλά είσαι και ο πνευματικός πατέρας όλων αυτών των ευγενών ανθρώπων, των καλλιεργημένων ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει τέτοιους ιερούς ναούς, τέτοια θυσιαστήρια. Ευχαριστούμε για όλα αυτά τον Θεό και τους καλούς ανθρώπους οι οποίοι μας στηρίζουν στην πορεία μας. Θα ήθελα να ευχηθώ ο Άγιος Μάρκος να είναι η σκέπη σας, να είναι η ευλογία σας, να είναι ο καθοδηγητής στην πορεία της ζωής σας, να είναι ο ενισχυτής, να είναι το παράδειγμα σε μια δύσκολη εποχή και σε εσάς και σε εμάς. Έφυγα λοιπόν με την ευκαιρία αυτού του προσκυνήματος και εδώ με τη σειρά μου, σαν ένα μικρό αντίδωρο, αυτό που μου δώσατε προηγουμένως, να δωρήσω στον Ιερό Ναόδο του Αγίου Ενδόξου Ευαγγελιστού Μάρκου, αυτόν τον Σταυρό, ο οποίος να σας αγιάζει πάντοτε και να σας ευλογεί. Να είστε καλά. Επιτρέψω μακαριότατος μια ειδική ευλογία για σας και με τον προστάτη σας Άγιο από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο εδώ της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακαριότατα ευλογία των ενωρητών, εάν το πρόγραμμά σας σας δίνει την δυνατότητα, ξέρουμε ότι η καρδιά σας σας την δίνει, προσκαλούμε να τελέσετε εδώ την Θεία Λειτουργία στις 25 Απριλίου, μέρα της Μνήμης του Αγίου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το σημειώνω με ένα ερωτηματικό, αν δηλαδή οι συνθήκες, τα προβλήματα της διοικήσεως και της χώρας μας μας δώσουν αυτή τη δυνατότητα να έρθουμε. Εξάλλου, όσες φορές κανείς επισκέπτεται τέτοιους χώρους σαν τυχή, αναβαπτίζεται κάθε φορά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για να πάμε και στα πιο κοσμικά, εδώ είναι ο χώρος στον οποίο διεξάγεται με την γειτονική ενορία και το έθιμο του και το πολέμου. Πολλοί δεν γνωρίζουν την ιστορία του. Η ιστορία του χάνεται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όταν οι υπόδουλοι Έλληνες δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν πνεύμα της αντιστάσεώς τους στον κατακτητή. Είχαν λοιπόν το προνόμιο την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού μας, χρησιμοποιώντας κανονάκια να χτυπάει μία εκκλησία την άλλη, κυρίως για να δείξουν το αδούλωτο φρόνημά τους. Σε ανάμνηση εκείνου του παλαιού γεγονότος, τηρείται σήμερα μεταξύ των δύο ενωρητών
φιλικά και αγαπημένα το έθιμο αυτό και είμαι θα βέβαιη ότι η Δημοτική Αρχή θα φροντίσει ώστε να γίνεται και στα όρια της ασφαλείας χωρίς να έχουμε και καμία ενόχληση και στους περίπτους. Ο κύριος Αντιδήμαρχος νομίζω κάτι θέλει να πει γιατί και κύριος από το σχολείο του Μάρθους. Ένα βιβλίο που αφορά τώρα και το πόλεμο, έτσι για εσάς να το γνωρίσετε έστω και γραφτός και ελπίζω και εύχομαι να κάποιο Πάσχα να έχει στοιχείο και να το απολαύσετε εδώ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά και είστε καλά. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κάντε λίγο στην άκρη, λίγο στην άκρη. Να πάρετε όλη η ευλογία του να σας πω.